κρίση. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είμαστε στον δρόμο. Από σήμερα μέχρι και την ημέρα που θα ψηφιστούν πρέπει να είμαστε στον δρόμο. Δεν θα αφήσουμε κανένα το απειρόβλητο. Αύριο έχουμε συγκέντρωση στο ταπί στις 11 η ώρα. Να ξέρετε ότι θέλουν να μας κόψουν και το ΕΦΑΠΑΞ. Θέλουν να μας το μειώσουν κατά 46,6%. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι ξενοδοχοϊπάλοι που περίμεναν να ζήσουν από αυτό το ΕΦΑΠΑΞ τα τελευταία τους χρόνια τους το κόβουν και αυτό στα μισά λεφτά. Συνάδελφοι, πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι να δώσουμε τον αγώνα το δικό μας. Αύριο έχουμε κινητοποίηση στο ταπί. Στις 26 του μηνός έχουμε τη μεγάλη μας συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο στις 11 η ώρα το πρωί. Στις 26 του μηνός κανένας δεν πρέπει να μείνει στο ξενοδοχείο. Όλοι να είμαστε στη συγκέντρωση του εργατικού κέντρου. Κανένας να μην μείνει στο ξενοδοχείο. Όπως έμεινα πολλοί συνάδελφοι σήμερα. Ξέρω ότι τους επηρεάζουν με διάφορες τρομοκρατικές ενέργειες, αλλά πρέπει να τις πατήσουμε αυτές τις ενέργειες τους και όλοι να είμαστε στον δρόμο. Να μην αφήσουμε κανέναν ξενοδοχοϋπάλληλο να δουλέψει. Θα ήθελα τώρα να σας μιλήσει και λίγο ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο Σάββας ο Χατζησάββας, ο οποίος βρίσκεται συνέχεια στο πλευρό μας. Είναι από τους πιο δυναμικούς συνδικαλιστές και προέδρους που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Συνάδελφοι, είπαμε και προηγουμένως, τα λόγια έχουν εξαντληθεί από εμάς. Τα γράμματα έχουν τελειώσει. Τα υπομνήματα έχουν γίνει. Οι επισκέψεις στα υπογεία έχουν γίνει. Πριν από δύο μέρες ήμουν στο Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε βρει παντού κλειστές πόρτες. Για να τις ανοίξουμε πρέπει να τις σπάσουμε με τον αγώνα μας. Από εδώ και μπρος θα μιλάμε στους δρόμους, στις κινητοποιήσεις, στους αγώνες. Όποιος θέλει να στηρίξει τους αγώνες τους δικούς μας, να είναι δίπλα μας μέχρι να καταλάβουν οι καρεκλοκέντροι των Αθηνών ότι το επίδομα ανεργίας για τους ξενοδοχοϋπάλληλους της ΡΟΒΗ και όλης της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτο. Είναι ένα επίδομα που βγαίνει μέσα από τις δικές μας εισφορές στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΡ, δεν είναι προνοιακό επίδομα, δεν μας το χαρίζει κανένας, δεν μας κάνει καμιά χάρη κανένας. Το ΕΦΑΠΑΞ είναι κρατή στις δικές μας, 120 εκατομμύρια ευρώ έχουν βάλει στο χέρι και έχουν βάλει στο μάτι να μας φάνε από το αποθεματικά του ταμείου που έχετε μαζέψει με κόπο και υδρότα. Ετοιμάζονται να μας αυξήσουν τα όρια ηλικίας από 4.500 ένσημα στις 6.000 για να μην πάρει κανένας ξενοδοχοϋπάλληλος ποτέ σύνταξη. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα μέτρα που έρχονται πρέπει να τα σταματήσουμε μόνο με αγώνες, μόνο με κινητοποιήσεις. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με τη σημερινή παρουσία σας εδώ. Δεν με συνειδητοποιώ πόσο κι άλλους αύριο να είναι το λαπί. Και θέλω την Τετάρτη να πούμε και σε αυτούς που σήμερα δεν είναι εδώ να βρεθούν στο εργατικό κέντρο στις 10-11 η ώρα, να κάνουμε ένα δυναμικό παρόν στο κέντρο της πόλης, να καταλάβουν όλοι ότι δεν παίζουν. Δεν πρέπει να παίζουμε με τις ζωές μας και με το μέλλον των παιδιών μας. Ενωμένοι και αποφασισμένοι θα νικήσουμε. Να είστε καλά.